ενάντια στην κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου που θα έχει συνέπεια την καταστροφή της κοιλάδας Αχελώου, δηλώνει η πρωτοβουλία πολιτών και φορέων για την προστασία και ανάδειξη της κοιλάδας Αχελώου, η οποία με δήλωσή της επισημαίνει. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα με έκπληξη ότι την περίφημη κοιλάδα του Αχελώου, την ξακουστή και μοναδική Αχελώος Βάλεϊ, μερικοί θέλουν να την εξαφανίσουν. Λέγεται με τα βεβαιότητας ότι προγραμματίζεται η κατασκευή ενός ακόμη φαραωνικού υδροηλεκτρικού φράγματος μεγαθύριο 83 ΜΒ και ύψους περίπου 90 μέτρων στην περιοχή του Αυλακίου Μεσοπύργου, όπου συγκλίνουν τα όρια των ομών Καρδίτσας, Άρτας και Τολοκαρνανίας. Από καιρό τώρα έχουν γίνει προεργασίες, γι' αυτό και ενημερωθήκαμε ότι είναι σε εξέλιξη τοπογραφικές και γεωλογικές μελέτες. Δεν μας έφταναν τα τόσα υδροηλεκτρικά στον Αχελό που τον εξαφάνισαν πλέον ως ποταμό. Έρχονται τώρα σε μια περιοχή καθαρά Natura 2000, Απείρου Κάλους, με σπουδαία ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικά μέρη, να προσθέσουν ένα ακόμη ταρατούργημα. Δεν ξέρουμε ποιανού νου ήταν αυτή η φαϊνή ιδέα, αλλά είναι σίγουρο ότι αν βρεθούν κι άλλοι να το επιτρέψουν αυτό, τότε δεν σώζεται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι θα ακυρωθεί η κατασκευή του. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ήπια και αηφόρο ανάπτυξη, αλλά με μέτρο. Δεν είπαμε ποτέ να μην γίνουν αναπτυξιακά έργα, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Αν οι επιπτώσεις του έργου εκτροπής του Αχελώου, φράγμα Σικιάς, μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω, είναι καταστροφικές, τότε αν γίνει αυτό το έργο, δεν θα υπάρχει πλέον τμήμα του ποταμού που θα ρέει ελεύθερα και αέναα. Θα είναι όλο λιμνοδεξαμενές. Αυτό θέλουν να κάνουν. Θα είναι αδιανόητοι οι καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην περιοχή ολόκληρη που θα επηρεάσει τη φυσική αλυσίδα. Επιπλέον δύο φράγματα αυτή τη στιγμή, το φράγμα της εκτροπής του Αχελώου, το φράγμα Σικιάς και το φράγμα της Μεσοχώρας και τα δύο ημιτελή και έρχονται να προσθέσουν κι άλλο ένα. Φτιάξτε πρώτα και λειτουργήστε ως υδροηλεκτρικά και δεν σας χρειάζεται κανένα αυλάκι. 50 χρόνια κατασκευάζονται και τα δύο και ακόμα να τελειώσουν. Θα κάνουν το ίδιο και στο αυλάκι. Η Σικιά με τη Μεσοχώρα μαζί κάνουν για 4 αυλάκια. Αλλά υπάρχει μυαλό που να σχεδιάζει σωστά έργα? Μάλλον όχι. Και στο τέλος εμείς πληρώνουμε την ύφη. Παλάβος ανάποντες και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι θα πρόσθετε σε αυτό το φράγμα ένα ενεργειακό δυναμικό της χώρας μας? Πόσες μεγαβατόρες ή γιγοβατόρες? Αξίζουν αυτές να εξαφανίσουν ολόκληρη την κοιλάδα του Αχελώου? Τι είναι η κοιλάδα του Αχελώου, μια χαράδρα στα βουνά της Πίνδου, του Βάλτου και των Αγράφων ή ένα οικοσύστημα που εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και όχθες που απέχουν τα 800 μέτρα μεταξύ των? 6 φράγματα έχει ο Αχελώος, έχει πλέον κορεστεί επικίνδυνα. Τι κατάλληλος για άλλο ένα φράγμα? Τραβάτε αλλού που έχει χαράδρες να το κάνετε. Εκτός κι αν οι βλέψεις μερικών είναι άλλες, δεν γνωρίζουμε τι, ο καιρός θα δείξει. Εκεί που σήμερα πενευόμαστε ότι το δικό μας νησί είναι ο Αχελώος στην Αχελώος Βάλεϊ, εκεί που γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκεί που οι κάτοικοι το έχουν ως μοναδικό τόπο αναψυχής και τόπο για river party της νεολαίας, εκεί που τώρα τελευταία γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αναπτυχθεί η περιοχή και να χαρακτηριστεί η κοιλάδα Αχελώου μνημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, πάνε να στήσουν μια έρημη λίμνη. Πάνε να βυθίσουν τις παραλίες του, τις μοναδικές που έχει ο Αχελώος, με τα καθάρκια και γαλαζοπράσινα νερά του. Αυτή την περίφημη κοιλάδα που έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου, χάρη στην επιμονή και το πείσμα κάποιων ανθρώπων και φορέων που αγαπούν τον τόπο τους. Αυτοί που την ύμνησαν, την επισκέφθηκαν και τη θαύμασαν. Όπως ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισελ Ροκάρ, η Ευρωπαία Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου και πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, προσωπικότητες και ξένοι ευρωβουλευτές, αυτοί πάνε να την αφανίσουν ολοκληρωτικά.
Και θέτουμε το ερώτημα, με άδεια ποιων υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα να γίνει αυτό το έργο? Πρέπει να μάθουμε άμεσα. Όπως άμεσα πρέπει να ενεργήσουν και να ζητήσουν λόγους η Περιφέρεια Ηπείρου και Θεσσαλίας και οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί φορείς, αλλά και οι υπηρεσίες Υπουργείων Ενέργειας και Υποδομών, οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Επίσης, ο φορέας διαχείρισης Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Μετεώρων και Αγράφων, που έχει την ευθύνη διαχείριση και της κοιλάδος του Αχελώου, και οι οικολογικές οργανώσεις και φορείς της περιοχής, για να μην βιαστούμε στον ύπνο και να σταματήσουν άμεσα όλες οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί. Εμείς τόσα χρόνια παλεύουμε για τη διάσωση των ιστορικών μνημείων της περιοχής, που άλλα καταστράφηκαν και άλλα κινδυνεύουν, άμεσα, και έρχεται ένα έργο να μας πει: «Αφήστε τα, θα τα εξαφανίσουμε εμείς». Ποιος μπορεί αυτό να το αποδεχτεί, γιατί κινούνται στο σκοτάδι χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα? Τι ρόλο παίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε αυτή την υπόθεση? Το φράγμα αυτό που προβλέπεται να είναι ύψους περίπου 90 μέτρων είναι πολύ μεγαλύτερο από τη Δαφνοζωνάρα με μία μικρή λίμνη. Αντίθετα, αυτό εκτείνεται από το Αυλάκι μέχρι σχεδόν στη γέφυρα Κοράκου, λίμνη πάνω από 30 χιλιόμετρα που θα εξαφανίσει τη μοναδική παραγωγική γη που υπάρχει σε όλη την περιοχή, θα θάψει για πάντα γεφύρια και περαταργές και ιστορικούς τόπους, θα κατακλείσει περιοχές πολλών χωριών, της Άρτας, της Καρδίτσας και της Ετωλοακαρνανίας, των Δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη, Αργυθέας, Αγράφων και Αμφιλοχίας. Φαίνεται ότι μερικοί αγνοούν παντελώς ή τη γράφουν στη σόλα των υποδημάτων τους και την απόφαση των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, αλλά και του Συμβουλίου Επικρατείας για τα έργα εκτροπής. Μάλλον θέλουν επανάληψη του έργου με το Αυλάκι τώρα. Ποιο δικαστήριο θα επιτρέψει αυτή την ανεπανόρθωτη καταστροφή της περιοχής που θα αποτελειώσει το φράγμα Αυλακίου? Υπόψιν ότι το Συμβούλιο Επικρατείας σταμάτησε το έργο της Σικιάς 6 φορές και ακόμη δεν έχει πει τον τελευταίο λόγο. Καλούμε όλους τους πολιτιστικούς φορείς της Άρτας, της Καρδίτσας, της Ευρυτανίας και των Λακαρνανίας, την Πανυπηρωτική Συνομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ραδοβυζινών, τους τοπικούς συλλόγους, να εναντιωθούμε στεναρά σε αυτό το επιχειρούμενο έγκλημα. Εμείς θα παλέψουμε για το σκοπό αυτό και θα ενημερώσουμε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα να βοηθήσουν ώστε το τερατούργημα αυτό να μείνει στα χαρτιά ΕΣΑΗ ως μια άστοχη μελέτη έργου. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πάσχουμε από οικολογικό αυτισμό ή ιδεολειπτικές αιμονές περιβαλλοντικού τύπου, αλλά θέλουμε μόνο να προστατεύσουμε τον τόπο μας και θα κάνουμε τα πάντα για να τον προστατέψουμε. Η φύση δεν δαμάζεται παρά μόνο αν υποταχθεί σε αυτή. Η κοιλάδα Αχελώου σίγουρα θα σας ευγνωμονεί. Αυτά σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και την Ανάδειξη της Κοιλάδας Αχελώου.